Χαίρετε. Γεια σας. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να παραμείνουμε ήρεμοι σε αυτή την κατάσταση. Μου γράφει μια φίλη. Θέκλα μου, τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Εσύ; Τις τελευταίες μέρες έχω στενοχωρηθεί τόσο πολύ με όσα συμβαίνουν. Ανοίγει την τηλεόραση. Πας για δουλειά. Μπαίνει σε συγκοινωνίε, παντού τα ίδια. Ακού για τον κορονοϊό, για του Τούρκου, τέτοιο ψυχοπλάκωμα, η ε, ψυχολογία μα χάλια. Δεν λέω, είναι πολύ σοβαρό όσα συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να πάψουμε λεπτό να τα σκεφτόμαστε και να τα ακούμε παντού. Και εννοείται όχι μόνο εγώ, αλλά όλο ο κόσμο που συναναστρέφομαι. Θα μπορούσε να κάνει κάποιο βίντεο πώ θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, να μην τα βάζουμε μέσα μα τόσο πολύ. Έχω συναδέλφου που έχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα λόγω αυτή τη κατάσταση, λόγω έντονου στρε για τον κορονοϊό, φοβούνται για τα παιδιά του κλπ. Πώ να είμαστε ήρεμοι όταν όλα γύρω μα γκρεμίζονται: η υγεία, η οικονομία, οι δουλειέ. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Να είσαι καλά να μα δίνει τι πολύτιμε συμβουλέ σου. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα που έκανε. Για το οποίο κανονικά θα έπρεπε να σα φέρω το μαμπά μου να σου το απαντήσει. Τι μου θυμήσε, φίλε. Ο πατέρα μου είναι ένα πολύ αισιόδοξο άνθρωπο. Φύση αισιόδοξο. Και νομίζω ότι έχω κληρονομήσει αυτό το χαρακτηριστικό τη αισιοδοξία. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι ότι πηγαίναμε, σα το έχω ξαναπεί, πηγαίναμε περπάτημα πάρα πολύ συχνά, τα βράδια, 5 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα περπάτημα και συζητούσαμε για διάφορα. Και μια μέρα είχαμε συναντήσει στο περπάτημα έναν συνάδελφό του, ε, καθηγητή μέσης και εκείνο, ο Χειρέα, καθηγητή μέσης, ο οποίος ήταν εκεί τον μας. Και συζητούσαν. και το, του λέει, πάτερ Ανδρέα του λέει, δεν κοιμάμαι τα βράδια. Σκέφτομαι ότι έχω το δάνειο να ξοφλήσω για το σπίτι, ότι έχω το δάνειο να ξοφλήσω για το αυτοκίνητο, με τρώγνε οι έγνιε και εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια. Εσύ του λέει πώς κοιμάσαι. <laughs> ο πατέρας μου είχε πιο πολλά δάνεια από αυτόν. Γιατί θυμάμαι, έλεγα πόσε χιλιάδε λίρε χρωστούσε ο ένα στην τράπεζα και πόσε χιλιάδε λίρε ο άλλο. Και του λέει ο πατέρα μου: Κοίταξε. Εγώ του λέει, Πέφτω και κοιμάμαι, κάνω την προσευχή μου, τα αφήνω όλα στο Θεό και ό,τι είναι να γίνει, α γίνει. Αν τυχόν φύγω από αυτή τη ζωή, το δάνειο θα πληρωθεί από την ασφάλεια ζωή για την οποία γίνεται σε κάθε δάνειο. Και τι κάναμε αυτή τη συζήτηση τότε με τον παμπά, γιατί κάποιοι άνθρωποι αγχώνονται πολύ για τα ίδια πράγματα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι όχι. Ως ψυχολόγος θεωρώ πως κάποιοι από εμάς είμαστε φύση αισιόδοξοι ή φύση απεσιόδοξοι, η φύση αγχώδης. Δεν δηλαδή, είναι μέσα στη χαρακτήρα, στο χαρακτήρα μας και στην προσωπικότητά μας να αγχωνόμαστε εύκολα, να καταβαλόμαστε ψυχικά εύκολα, να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αρνητικές ειδήσει και αρνητικά δεδομένα, κάποιοι και κάποιοι άλλοι έχουμε μια αισιοδοξία η οποία είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας μας. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι φύση αισιόδοξο να γίνει απεσιόδοξος, εκτός και αν πάθει κατάθλιψη. Ή εκτός και αν πάθει μια γενικευμένη αχώτη διαταραχή ή μια διαταραχή πανικού, για παράδειγμα. Το ίδιο και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απεσιόδοξο, δεν μπορεί να γίνει αισιόδοξο αν δεν το προσπαθήσει και αν δεν καλλιεργηθεί ψυχικά και πνευματικά και αν δεν το βάλει στόχο να αλλάξει αυτό το μοτίβο σκέψης και συμπεριφοράς, το οποίο επηρεάζει και τα συναισθήματα. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι τα συναισθήματα μας είναι αυθόρμητα. Πρώτα έρχονται τα συναισθήματα μας και μετά έρχεται η λογική μας να επεξεργαστεί τα συναισθήματα μας. Οπότε κάποιο ο οποίο το, το έχει και είναι αχώδης, το έχει και είναι εάν ακούσει μία αρνητική είδηση, Εάν ακούσει ένα αρνητικό στατιστικό ότι για παράδειγμα υπάρχει τόση πιθανότητα να γίνει πόλεμος ή τόση πιθανότητα να πεθάνουμε από τον κορονοϊό, θα νιώσει αμέσως αυτόματα ανησυχία, στενοχώρια, αρνητικά συναισθήματα. Μετά που θα νιώσεις το αρνητικό συναισθήμα, μπορείς εκ των υστέρων, με τη λογική σου να πας και να διαπραγματευτείς το συνέστημα. Να διαπραγματευτείς πόσο έγκυρο είναι αυτό το συνέστημα. Ε, η λογική σκέψη, η εκλογήκευση θα λέγαμε, που είναι ένας υγιής μηχανισμός άμυνας, μας βοηθάει να επεξεργαστούμε τους φόβους μας, όταν αυτή η φόβη δεν είναι σε επίπεδα φοβιών. Όταν είναι σε επίπεδα φοβιών, όταν κάποιο δηλαδή έχει πάθει τη διαταραχή συναισθήματο που ονομάζεται φοβία, δεν μπορεί μόνο με τη λογική σκέψη και με την εκλογήκευση να ξεπεράσει τη φοβία του, Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία και ίσω να πάρει και την ανάλογη αντικαταθλιπτική θεραπεία που θα του χορηγήσει ένα ψυχίατρο. Είπαμε για φάρμακα αντικαταθλιπτικά και γενικά για φάρμακα που έχουν σχέση με ψυχικέ διαταραχέ, μόνο ψυχίατρο. Για απλούστερα θέματα όμω μπορούμε να έχουμε τι ακόλουθε εκλογικεύσει. Για παράδειγμα, υπάρχει μία πιθανότητα τόσο τη 100 ένα άνθρωπο να πάθει το τάδε άσχημο πράγμα. Γιατί να σκέφτομαι ότι θα πέσω σε αυτή τη μικρή πιθανότητα και δεν θα πέσω στη μεγαλύτερη πιθανότητα του να μην πάθω αυτό το πράγμα. Μη ένα τρόπο σκέψη. Να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μα ότι είναι περισσότερο πιθανό να μην πάθουμε κάτι κακό παρά να πάθουμε κάτι κακό. Ένα άλλο τρόπο σκέψη και εκλογήκευση είναι ο εξή. Ό,τι και να κάνω τώρα, όσο και να ανησυχώ, όσο και να χαλιέμαι, θα αλλάξει τίποτα από το αποτέλεσμα που θα έχω στο μέλλον. Για παράδειγμα, ο κορονοϊός. Αν καθίσω εγώ τώρα και αγχώνομαι και χαλιέμαι και σκέφτομαι πώς μπορεί να πάθω κορονοϊό και μπορεί να πεθάνω, μπορεί να έχω σοβαρέ επιπτώσεις στην υγεία μου, μπορεί να πεθάνουν οι άνθρωποι που αγαπώ, μπορεί να γίνει το ένα, το άλλο. Αν εγώ το σκέφτομαι τώρα και χαλιέμαι, θα αλλάξει την πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα στο μέλλον εννοείται ότι όλοι προσέχουμε κατά, το δοκού, κατά, κατά, τη δύναμη μας, όχι κατά το δοκούν, όπως μπορούμε, όσο μπορούμε προσέχουμε. Μιλάω για τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν <laughs> ότι υπάρχει κορονοϊός και είμαστε μέσω πανδημία. Ε, μια σκέψη είναι ότι εάν θα συμβεί κάτι, τότε που θα συμβεί και θα στενοχωρηθώ και θα βρω τρόπους να τον αντιμετωπίσω. Το να στενοχωριέμαι εκ των προτέρων και να χαλιέμαι εκ των προτέρων δεν θα με βοηθήσει εάν τυχόν συμβεί κάτι αρνητικό να το αντιμετωπίσω εκείνη την ώρα. Δηλαδή, στην ουσία, ένας άνθρωπος ο οποίο αγχώνεται και χαλιέται από πριν μπορεί να μην πάθει στο τέλο αυτό που φοβάται, αλλά θα πάθει σίγουρα τα ψυχοσωματικά συμπτώματα που περιγράφει ότι έχουν κάποιοι συναδελφοί σου, ή μπορεί να πάθει ακόμη και κατάθλιψη, μπορεί να πάθει ακόμη και φοβίε ή διαταραχή πανικού κλπ. κλπ. Και επειδή προηγουμένω έχουμε μιλήσει για του φύση αισιόδοξου ανθρώπου και σα είπα ότι ένα φύση αισιόδοξο άνθρωπο μπορεί να γίνει αγχώδης και να αποκτήσει φοβίες όταν δεν είναι καλά ψυχικά. Θυμάμαι την περίοδο, ήμουνα γύρω στα 35-34, 35-33, 34-35, όταν είχα ξεκινήσει φοβίες μου, όταν είχα πάθει φοβίες και διαταραχή πανικού, ότι στην αρχή δεν το καταλάβαινα επειδή γενικώ είμαι αισιόδοξο πρόσωπο και κατάφερνα με τη σκέψη μου και με τη λογική μου να, να, συνεφε, να συνεφέρω τον εαυτό μου, να συνέλθω, δηλαδή να βοηθήσω τον εαυτό μου να συνέλθει, όταν ε, πλάκωσε η, δια... <laughs> η διαταραχή πανικού για τα καλά, τότε έγινα εξαιρετικά φοβισμένος και εξαιρετικά αισιόδοξο άνθρωπος. Και καμία ψυχοθεραπεία, καμία εκλογήκευση δεν μπορούσε να με βοηθήσει, μέχρι που έκανα την, πήρα την πολύ σωστή απόφαση να πάω σε ψυχίατρο και να πάρω την αντικαταθλιπτική θεραπεία για να ξεπεράσω τη διαταραχή πανικού, τις φοβίες και την καταθλίψη. Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν εαυτό μου. Ήμουνα φοβισμένη. Φοβόμουν να φάω, για παράδειγμα. Με είχε πιάσει μια φοβία τη αλλεργία. Επειδή πάσχω από πολλέ αλλεργίε και εκείνη την περίοδο έκανα το λάθο και δεν πήγαινα στον αλλεργιολόγο που είναι η ιατρική ειδικότητα που είναι κατάλληλη για τι αλλεργίε και πήγαινα σε διάφορου εναλλακτικού που μου λέγανε διάφορε μπουρδε, ότι ξέρω εγώ σε βλάπτου, φαγητά, πράγματα που δεν ήταν επιστημονικώ έγκυρα και αποδεδειγμένα και ακολουθούσα αυτέ τι βλακώδει σύμβουλε. Έφτασα στο σημείο να φοβάμαι ότι το οτιδήποτε μπορώ να φω σήμερα που χθε δεν με πείραζε, σήμερα μπορεί να με πειράξει και να πάθω αλλεργικό σοκ. Έτσι έφτασε σε ένα σημείο που είχα πάθει και νευρική ανορεξία, μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Μέσα σε ένα μήνα είχαν φύγει 26 κιλά, είχαν φύγει τα μισά μου μαλλιά και είχα χάσει και αρκετά δόντια. Ε, δεν έτρωγα γιατί φοβόμουν να φάω. Πεινούσα, αλλά δεν έτρωγα γιατί φοβόμουν να φάω. Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν εαυτό μου. Γι' αυτό όσοι Έχετε θέματα με φοβίε, με διαταραχή πανικού, με κατάθλιψη και φοβάστε να πάρετε αντικαταθλιπτικά φάρμακα γιατί τυχόν μπορεί να αλλάξει ο εαυτό σα. Σα το εγγυώμαι εγώ ότι τον εαυτό μα το χάνουμε από τι διαταραχέ συναισθήματο. Χάνουμε την αίσθηση του εαυτού μα από την κατάθλιψη, από τη διαταραχή πανικού, από τη γενικευμένη αχόντη διαταραχή, από τι διάφορε φοβίε. Όχι όμω από τη θεραπεία του. Η θεραπεία του επαναφέρει τον εαυτό μα. Δεν ξέρω αν όσα έχω πει είναι αρκετά για να καλύψουν τα ερωτήματα της φίλης. Επαναδιατυπώνω ότι <coughs> εάν είναι... πιο ακόμη λίγο καφέ. Νομίζω δυσκολεύω να μιλάω για εκείνη την περίοδο που είχα χάσει τη δύναμή μου, που είχα πάθει την τεταρχή πανίκου. Λοιπόν, εάν είναι ελεγχόμενος ο φόβος και ελεγχόμενο το άγχος, προσπαθούμε με την εκλογή να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να το ξεπεράσει... Δηλαδή, άπαξ και νιώσουμε αρνητικό συνέστημα, καθόμαστε και το αναλύουμε και κάνουμε μια λογική συζήτηση με τον εαυτό μα για το ότι δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, ότι δεν υπάρχει λόγο να χαλιόμαστε από τώρα. Και εμένα αυτή η σκέψη με ικανοποιεί πάρα πολύ. Οτιδήποτε συμβεί, όταν θα συμβεί, και θα στενοχωρηθώ και θα καθίσω να βρω τρόπο να το αντιμετωπίσω. Δεν υπάρχει λόγο να χαλάω τι δυνάμει μου από τώρα. Και είπαμε ότι ο καθένα παίρνει τι προφυλάξει του. Αλλά είναι άλλο πράγμα να παίρνει τι προφυλάξει σου και άλλο πράγμα, να πανικοβάλλεσαι. Και επίση, αυτό ξέχασα να το πω προηγουμένω, να αποφεύγετε να κοιτάτε συνεχώ τι ειδήσει. Γιατί, αν βλέπουμε συνεχώ τα δελτία ειδήσεων, που οι περισσότεροι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί προσπαθούν να τραβήξουν ακροαματικότητα και τηλεθέαση μέσα από τα δελτία ειδήσεων και παρουσιάζουν, δραματοποιούν εξαιρετικά τα γεγονότα, τότε βάζουμε μέσα στο μυαλό μα πολύ αρνητικέ εικόνε και προφανώ ξυπνάμε και αρνητικά συναισθήματα η γνώμη μου είναι ότι είναι καλή ιδέα να διαβάζουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, τις επικεφαλίδες και να, να επιλέγουμε ποιά ειδήσει θέλουμε να διαβάσουμε, ποιε ειδήσει φαίνονται σοβαρέ και να αποφεύγουμε τα δελτία ειδήσεων. Κατά τη γνώμη μου, γιατί μα βομβαρδίζουν με αρνητικέ ειδήσει, φοβιστικέ απόψει, τρομακτικά δεδομένα κλπ. Και σερά-σερά και 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 λένε οι Ιταλοί ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Όταν, αν θα γίνει θα τον αντιμετωπίσουμε τότε που θα γίνει και δεν υπάρχει λόγος να χαλαστούμε από τώρα. Και όποιο έχει ψυχοσωματικά συμπτώματα, όποιο έχει διαταραχή της λειτουργικότητας του, όποιο έχει φοβία, αχώτης διαταραχή, γενικευμένη αχώτη διαταραχή ή συγκεκριμένη αχώτη διαταραχή, ή αν έχει κατάθλιψη και υπάρχει playlist στο κανάλι για την κατάθλιψη που υπάρχουν όλα τα συμπτώματα εκεί μας τα και ο ψυχίατρος μας, ο δόκτωρ και σε άλλα βίντεο το εξηγούν Αν έχω τέτοιο θέμα ψυχικό το οποίο διαταράττει τη λειτουργικότητά μου, διαταράττει το πώ λειτουργώ στη δουλειά, τον ύπνο μου, τη λήψη τροφή κτλ., τότε πάω σε ψυχολόγο και ζητάω από τον ψυχολόγο να μου πει αν χρειάζεται να δω και ψυχίατρο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να βοήθησα στην... να έχω απαντήσει αυτό που θα περίμενε η φίλη να απαντήσω, να έχω δώσει αρκετέ Ιδέες. Στα σχόλια θα χαρώ να διαβάσω και του δικού σα τρόπου με του οποίου αντιμετωπίζετε τα πράγματα που σα καταβάλλουν. Ε, σα στέλνω την αγάπη μου και θέλω έτσι να έχουμε στο μυαλό μα ότι οι άνθρωποι έχουμε τρομερέ δυνάμει, έχουμε τρομερό ψυχικό δυναμικό μέσα μα. Οπότε, αν προσπαθούμε να μην το ενεργοποιούμε κατά λάθο, αν το αφήνουμε για να το ενεργοποιήσουμε όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, μπορούμε να ξεπεράσουμε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, τα οποία όταν δεν είναι εκεί στη ζωή μας, μας φαίνεται απίστευτο. Και άμα μιλήσετε με ανθρώπους που είναι survivors, που είναι επιζώντες από πολύ δύσκολα γεγονότα, θα σας πούνε ότι ποτέ στη ζωή μου δεν πίστευω ότι θα μπορούσα να ξεπεράσω, για παράδειγμα, το χαμό του παιδιού μου. Υπάρχουν άνθρωποι που χάσει τα παιδιά τους. Είναι ένα πολύ δύσκολο, ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπο Και όμως, όχι ότι ξεχνάνε το παιδί τους ή δεν το αγαπάνε ή δεν τους ενοχλεί, καταφέρουν να επιβιώσουν από αυτό το γεγονός. Την αγάπη μου σε όλου, Φιλιά. Και όσοι δεν είμαστε φύσιο αισιόδοξοι, να προσπαθήσουμε να γίνουμε με τη λογική μας αισιόδοξη, με την πρακτική μας αισιόδοξη.